Παντελής, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Πείτε μας λίγο για την κινητοποίηση σας σήμερα. Σήμερα 8 ομοσπονδίες από όλη τη χώρα, από την Κρήτη μέχρι την Οροστιάδα και 100 σωματεία παραγωγών και επαγγελματιών απεργούμε και ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Και τα αιτήματά σας. Τα αιτήματά μας είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου. Έχει βγει ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο και δεν έχει βγει σε διαβούλευση, αλλά μας το έχουν δώσει, στο οποίο μιλάει για ιδιωτικοποιήσεις, για πληστηριασμούς και βάζουν εταιρείες από την πίσω πόρτα. Αυτό αλλοιώνει τη φιλοσοφία των λαϊκών αγορών. Το κυριότερο αίτημά μας, τα κυριότερα από τα αιτήματά μας είναι η παραγωγή να έρχονται ελεύθερα στις λαϊκές αγορές, γιατί θέλουν να τους σταματήσουν και να τους φέρουν με προκήρυξη, πράγμα που θα σταματήσει η απρόσκοπτη είσοδο των παραγωγών σε όλη τη χώρα. Θέλουν να μετατρέψουν τους παραγωγούς σε εμπόρους, οπότε οι λαϊκές αγορές θα γίνουν εμπορικές λαϊκές αγορές και οι παραγωγοί θα σταματήσουν να καλλιεργούν, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να αγοράσεις και να πουλάς, να παρέχεις υπηρεσίες παρά να καλλιεργείς. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η πολιτεία δεν στέκεται πάνω στον αγρότη, ούτε με τα προγράμματα, ούτε με τις επιδοτήσεις. Είναι όλα σε δύσκολο δρόμο. Περιμένουμε να δώσουν ενίσχυση για το πετρέλαιο τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουμε το πιο ακριβό πετρέλαιο σε όλη την Ευρώπη οι αγρότες. Πώς θα καλλιεργήσουμε με 1,5 ευρώ πετρέλαιο? Για τις λαϊκές αγορές φέρουν πληστηριασμούς, φέρουν μόρια τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Φέρουν ένα email σε 7 η ώρα το πρωί. Υπάρχουν παραγωγοί που είναι μεγάλοι σε ηλικία και δεν γνωρίζουν τα μέσα και δεν μπορούν το πρωί 7 η ώρα να στέλνουν πόσα κιλά θα πουλήσουν και πόσα πράγματα θα πουλήσουν και ξανά να το ξαναφτιάξουν. Έχει 20 άδρα τα οποία καταργούν τη φιλοσοφία των λαϊκών αγορών. Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να μας πείτε και κάτι τελευταίο για τη σημερινή σας χειρονομία? Εμείς σήμερα μοιράζουμε δωρεάν τα προϊόντα σε όλες τις λαϊκές αγορές της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Θα γίνει μια συγκέντρωση 11 η ώρα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Νίκης. Πιστεύουμε να έχουμε μια συνάντηση με τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Έχουμε μιλήσει με όλα τα πολιτικά κόμματα και θα συνεχίσουμε να εξηγούμε για το νομοσχέδιο.